Να ξεκινήσω πρώτα από την απαράδεκτη όσο και καταδικαστέα ασφαλώς εισβολή σήμερα των ΜΑΤ στη νομική. Πρόκειται για δεύτερη εισβολή μέσα σε λίγες μέρες. Είχε προηγηθεί η εισβολή στη νομική της Τράκης. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποια προτίμηση στις νομικές και γίνονται και διάφοροι συνειρμοί βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, όλο αυτό όμως δεν αποδεικνύει, δεν δείχνει τίποτε άλλο παρά την αδυναμία της κυβέρνησης, η οποία στην ουσία ομολογεί με τέτοιου είδους ενέργειες ότι έχει χάσει τη μάχη των ιδεών στο συγκεκριμένο ζήτημα, παρά τον επικοινωνιακό βομβαρδισμό που είχε και εξακολουθεί να εξαπολύει. Το εγχείρημά της σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχει ήδη απονομιμοποιηθεί πλατιά στους φοιτητές, και αυτό συμβαίνει ολοένα και περισσότερο και στην ίδια την κοινωνία και μάλιστα αποτυπώνεται και σε μετρήσεις. Αυτό δείχνει, αν θέλετε, και την αποτελεσματικότητα των αγώνων που ξετυλίγονται και καλώς κάνουν και ξετυλίγονται. Γιατί, ξέρετε, με το υποκατάθεση, εμείς λέμε να μην σώσει και το καταθέσει ποτέ. Αυτό είναι το αίτημα σήμερα. Ας μείνει εκεί να το διαβουλεύονται μεταξύ τους. Το νομοσχέδιο λοιπόν αυτό θα εντείνει τα καθημερινά διέξοδα που βιώνουν οι φοιτητές. Και αυτό το καταλαβαίνουν. Το χτύπημα στο δικαίωμα στη στέγαση, στη σύντηση, σε πραγματικά δωρεάν και σύγχρονες σπουδές θα είναι βέβαια βαρύ και ολομέτωπο. Τα πτυχία των δημόσιων πανεπιστημίων θα ενταχθούν ακόμα πιο αποφασιστικά σε αυτή τη μεγάλη σούπα των προσόντων, ισότιμα αναγνωρισμένων, αλίμονο, στα πλαίσια μιας στρατηγικής η οποία ήδη τρέχει και υλοποιείται, είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτικών της, την οποία διαχρονικά υπηρετούν, ας μην το ξεχνάμε αυτό. Εδώ δεν ωφελούν σε τίποτα αυταπάτες, υπηρετούν αυτή τη στρατηγική οι κυβερνήσεις στη χώρα μας. Άλλωστε και η δρομολόγηση από την κυβέρνηση της Συμφωνίας της Λισαβόνας, που αναγνωρίζει ακαδημαϊκά ακόμα και τα κολέγια, αυτή είναι η ουσία αυτής της συμφωνίας που αναμένεται να έρθει επίσης στη Βουλή, δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να συμπληρώνει το αντιδραστικό puzzle της υποβάθμισης των πτυχίων που δίνουν τα δημόσια πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση συχνά πυκνά μιλάει για τα αυστηρά κριτήρια, μετά προσπαθεί να απαντήσει στην κριτική που της γίνεται για το ότι θα σπίζονται, λέει, αυστηρά κριτήρια στη λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών των ιδιωτικών. Πρόκειται βέβαια για το πιο σύντομο ανέκδοτο, γιατί είναι πάρα πολλά τα παραδείγματα της διαφθοράς, της εξαγοράς των εξετάσεων, της αγοραπολισίας μαθημάτων, αποτελούν ένα καθημερινό θέμα καταγγελιών και βέβαια επακόλουθο της λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων παντού σε όλο τον κόσμο. Άλλωστε, τα ίδια τα κριτήρια της λειτουργίας αυτών των ιδιωτικών πανεπιστημίων αφορούν στην προσέλκυση πελατείας, πώς αλλιώς θα λειτουργήσουν, την κερδοφορία και βιωσιμότητα των ιδρυμάτων θα υπηρετούν και όχι βέβαια τις ανάγκες των φοιτητών για ποιοτικές και σύγχρονες σπουδές. Επιπλέον, αν θέλετε άλλη μία απόδειξη, είναι και τα ίδια κριτήρια τα οποία εφαρμόζει σήμερα η ΕΘΑΕ, η Εθνική Αρχή Αξιολόγησης Ανώτατης Εκπαίδευσης. Κριτήρια τα οποία έχουν δοκιμαστεί. Και αυτή η σημερινή ΕΘΑΕ αξιολογεί τα δημόσια ΕΗ χωρίς δισταγμό επιβραβεύοντας ιδρύματα χωρίς υποδομές, χωρίς δωρεάν παροχές φοιτητικής μέρημνας προσωπικό, αλλά με πτυχία πιστοποιημένα, χωρίς όμως να έχουν και επαγγελματικά δικαιώματα όπως μια σειρά από σχολές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Την ίδια ώρα βέβαια στα ιδιωτικά πανεπιστήμια τους όρους εισδοχής και αξιολόγησης των φοιτητών θα τους καθορίζει ο κανονισμός των σπουδών αυτών των ιδιωτικών ιδρυμάτων, τα οποία και θα αυτοαξιολογούν τη δουλειά τους. Με λίγα λόγια, η αδικία με το νομοσχέδιο αυτό γίνεται νόμος και η αριστεία βεβαίως γίνεται ένας σκέτος αέρας κοπανιστός. Ο αγώνας λοιπόν, ο οποίος έχει ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ενταθεί, είναι ένας αγώνας δίκαιος, είναι ένας αγώνας για να μπαίνει όλη η γνώση στο πτυχίο, για να έχει αυτό το πτυχίο να οδηγεί σε μια δουλειά με δικαιώματα, είναι ένας αγώνας για να στηριχτεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο κόντρα σε μια επιχειρηματική λειτουργία του Πανεπιστημίου σήμερα που ήδη υπάρχει.
Και βέβαια στο ερώτημα για το ποιος κάνει τελικά αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, νομίζω ότι την απάντηση την έχουν δώσει ήδη και οι φοιτητές και οι αγρότες και οι εργάτες θα τη δώσουν σε λίγες μέρες στη μεγάλη απεργία που έρχεται στις 28 του Φλεβάρι. Σας ευχαριστώ. Μια πολύ σύντομη παρέμβαση, γνωρίζω ότι πάνω συνεδριάζει αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω εδώ πέρα μιλήσατε και οι παρεμβάσεις προηγούμενες δεν ήμουν και όλα δεν είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Καλύπτουν το θέμα για το οποίο είναι και η σημερινή εκδήλωση. Δεν έχω εγώ κάτι παραπάνω να προσφέρω σε σχέση με αυτό το νομοσχέδιο. Φυσικά η Λαϊκή Συσπήρωση στηρίζει τους αγώνες και των φοιτητών και των διδασκόντων και των εργαζομένων στα πανεπιστήμια για να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, για να το πάρει πίσω η κυβέρνηση. Ως Λαϊκή Συσπήρωση, απλά να ενημερώσω στη Θεσσαλονίκη ότι εμείς καταθέσαμε από την προηγούμενη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να εναντιωθεί στο νομοσχέδιο αυτό της κυβέρνησης, το οποίο στην προηγούμενη συνεδρίαση η πλειοψηφία της παράταξης του κ. Αγγελούδη και κάποιοι από την παράταξη του κ. Ζέρβα δεν δέχτηκαν να μπει καν σε συζήτηση, γιατί υπάρχει μια τέτοια τυπική διαδικασία. Τώρα εμείς το ξανακαταθέσαμε, θα πρέπει να ξαναπάω πάνω για να δούμε αν θα συζητηθεί και αν θα μπορέσουμε να πάρουμε απόφαση, τέλος πάντων να πάρουν θέση ο καθένας από τους Δημοτικούς Συμβούλους απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο. Και ιδιαίτερα σήμερα και αυτές τις μέρες που βλέπουμε και θέλουμε και καταδικάσαμε ήδη και στην παρέμβασή μας πάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο και καλέσαμε και τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, τη Δημοτική Αρχή, να πάρει θέση, γιατί αφορά και το Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο το απαράδεκτο γεγονός το ότι σουλατσάρουν τα ΜΑΤ και οι αντιτρομοκρατικοί στο Πανεπιστήμιο μετά και την σημερινή εισβολή στη νομική του Αριστοτελείου και ότι θα πρέπει να πάρει θέση για την πόλη του αν αυτό το Πανεπιστήμιο θέλει να κάνει αυτές τις ενέργειες η αστυνομία και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, υποτίθεται, με αυτόν τον συγκεκριμένο υπουργό και απέναντι σε μαζικές διαδικασίες, δημοκρατικές, γενικές συνελεύσεις των φοιτητών που θεωρούμε ότι πρέπει μόνοι τους να αποφασίζουν ποια μορφή πάλης θα επιλέξουν κάθε φορά αυτοί που θεωρούν πιο αποτελεσματικοί για να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Τα δικαιώματά τους για ένα σύγχρονο δημόσιο δωρεάν πανεπιστήμιο που προσυπογράφουμε και παλεύουμε μαζί τους και θα προσπαθήσουμε και το επόμενο διάστημα να αναδείξουμε για να μην περάσει τελικά αυτό το νομοσχέδιο, να μην τολμήσει η κυβέρνηση που φαίνεται από αυτές τις ενέργειες ότι πιέζεται και από τους φοιτητές και από τους αγρότες και από τους εργαζόμενους που προετοιμάζουν την απεργία τους αυτές τις μέρες, στις 28 Φλεβάρι, τη μέρα ακριβώς ένα χρόνο μετά το τραγικό έγκλημα της κυβέρνησης των εταιριών στα τέλη. Σας ευχαριστώ.